Σεβασμιότατε Μητροπολίτη Σύρου Άνδρου, κύριε Δωρόθε, σεβαστοί γέροντες και πατέρες, κύριοι διοικητές των Σωμάτων Ασφαλείας, του Λιμενικού και του Πυροσβεστικού Σώματος, Αντιπεριφερειάρχα Κυκλάδων, κύριε Ντελεονταρίτη, Βουλευτά Κυκλάδων Νέας Δημοκρατίας, κυρία Μονογιού, Βουλευτά Κυκλάδων Νέας Δημοκρατίας, κύριε Φόρτωμα, Πρόεδρε του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου, κύριε Μπιζά, Νεοεκλεγέντα Έπαρχε Άνδρου, κύριε Λάσκαρη, Μην Δήμαρχε Άνδρου, κύριε Σουσούδη, Νεοεκλεγέντα Τακτικά Μέλη της Νέας Δημοτικής Αρχής, κύριε Πρόεδρε και Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Άνδρου, κυρίες και κύριοι αντιπρόσωποι του τύπου και των μέσων μαζικής επικοινωνίας, πρώην Δήμαρχοι Άνδρου, κυρίες και κύριοι Πρόεδροι Σωματείων και Συλλόγων, πρώην Δήμαρχε Ελλήνδου Ρόδου, κύριε Παλά, πρώην Περιφερειακή Σύμβουλη, αγαπητές φίλες και φίλοι, αγαπητοί δημότες, αγαπητοί επισκέπτες, καλώς ήρθατε στο νησί μας. Καλώς ήρθατε στην απόψινή εκδήλωση τελετή οικομοσίας της νέας αυτοδιοικητικής αρχής της νήσου Άνδρου. Ευχαριστούμε για την παρουσία σας, κύριε Καμπάνη, κύριε Τάτε, κύριε Στεφάνου, κύριε Θεόφιλε. Υπέρ του δούλου του Θεού Δημητρίου και των μελών του περί αυτών Δημοτικού Συμβουλίου του κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ ενισχύσεως και κατεβοδώσεως του υπέρ του λαού της νήσου ταύτης έργου αυτών του κυρίου Δεϊθόμεν. Ορκίζομαι εις το όνομα της Αγίας και ομοουσίου και αδιαιρέτου Τριάδος, να φυλάτω πίστη στην πατρίδα, υπακοή στο Σύνταγμα, και τους νόμους, και να εκπληρώνω τιμίως και ευσυνειδήτως τα καθήκοντά μου. Άξιοι. Καλησπέρα σας. Ήμουν ως το μεσημέρι στην ακριτική νήσο Λίμνο προκειμένου να συμμετάσχω στην ακολουθία την εξόδιο του Ανδριώτη Μητροπολίτη Λίμνου και Αγίου Ευστρατείου Ιερουθέου Γαριφάλου του εκ του μέσα ρογό του Κορθίου καταγωμένου, ο οποίος επί 31 χρόνια διεπίμανε θεοφιλός την ακριτική Λίμνο και απήλθε στην αιωνιότητα. Και ευχαριστώ τον κύριο Γιαννούλη Καμπάνη και τον κύριο Μάριο Ηλιόπουλο, οι οποίοι με ρύμνησαν για την έγκαιρη εδώ μετάβασή μου, ώστε να τηρήσω αξιότιμη και αγαπητέ κύριε Δήμαρχε την υπόσχεσή μου απέναντί σας, καθώς απεδέχθην την ευγενική πρόσκληση που μου αποστήλατε, ώστε να τελέσω την ακολουθία της ορκομοσίας του νέου περί ημάς Δημοτικού Συμβουλίου και να μοιραστώ τη χαρά αυτής της ωραίας και μοναδικής στιγμής της αρχωμένης νέας δημοτικής θητείας. Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε και έντιμα μέλη, κυρίες και κύριοι, Δημοτικοί και Κοινοτικοί Σύμβουλοι, στη Μητροπολιτική Σύρο και στην ιστορική πόλη του Ερμή, στην Ιερά Νήσο Τίνο και χθες το απόγευμα στην Περιάκου στη Μύκονο πραγματοποιήθηκαν λαμπρές τελετές επί τη εγκαταστάσεις των νέων δημοτικών αρχών. Και απόψε, σε αυτόν τον θαυμάσιο χώρο της τέχνης και του πολιτισμού, ορκιστήκατε ήδη και ζητήσατε τη βοήθεια του Θεού προκειμένου η αρχόμενη από την 1η Σεπτεμβρίου δημοτική θητεία της επόμενης τετραετίας να είναι κατά πάντα καρποφόρος, καλήκαρπη, έγκαρπη, καρποβρυθής, ακίμαντη και ανέφελη. Να μου επιτρέψετε να πω ότι απόψε από αυτήν την εορταστική εκδήλωση λείπουν δύο πρόσωπα που νομίζω ότι με την εμπειρία τους και με τις γνώσεις τους θα είχαν να συνεισφέρουν στην προσπάθεια της προόδου των προβλημάτων της Άνδρου. Ο Γιάννης Γλινός και ο Νίκος Θεολόγου. Κύριε Δήμαρχε, η Άνδρος είναι ένας γεωγραφικός τόπος πολύ ιδιόρυθμος. Για να μπορέσεις να την περιδιαβείς από τη φάσα που είναι στον Κάβο Ντόρο,
μέχρι στην Αγία Μονή που είναι απέναντι από την Τίνο, χρειάζεται ψυχικό σθένος, θέληση και ανίστακτη μέρημνα. Να οπλιστείτε με αυτά τα χαρίσματα και εσείς και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, γιατί οι άνδρες μας χρειάζεται πράγματι να τις δώσουμε ό,τι καλύτερο έχουμε μέσα στη ψυχή μας. Τις αξίζει και αξίζει στην ιστορία της, στον πολιτισμό της, σε αυτούς που έζησαν σε αυτόν τον τόπο και δημιούργησαν και έκτισαν ό,τι έχουμε σήμερα και τα απολαμβάνουμε, αλλά κυρίως για να κληροδοτήσουμε στα παιδιά μας μια γενναιόδορη παρακαταθήκη για το μέλλον και για το αύριο. Οι πολιτιστικοί της Πνεύμονες, το Μουσείο Βασίλη και Λίζας Βουλανδρή, το Ίδρυμα Πέτρου και Μαρίκας Κιδωνιέως, αλλά και ο φιλανθρωπικός οργανισμός του Δημητρίου και της Λιλίκας Μωραΐτη και αυτός ο εμβληματικός χώρος του κυρίου Τάτου, νομίζω ότι μπορούν να αξιοποιηθούν επί τα βελτίο για να διαφυλάξουμε μια πολιτιστική κληρονομιά του νησιού μας που είναι μοναδική και η οποία μέσα στην παρακαταθήκη και το αρτοφόριό της έχει τα τέσσερα μεγάλα μοναστήρια μας, τις πολλές εκκλησίες, τους πολλούς θρησκευτικούς, πνευματικούς και πολιτιστικούς θησαυρούς, τα ωραία χωριά, τα μονοπάτια της, τα γεφύρια της, τους περιστεριώνες της, τους ωραίους καθαρούς κήπους, μια άνδρος, μια ζωγραφιά, ένας πίνακας που θα μπορούσαν οι χρωστήρες του καλύτερου ζωγράφου να αποτυπώσουν ό,τι ομορφότερο είχε να δώσει ο Θεός σε αυτόν τον μικρό και ευλογημένο τόπο. Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε Δημήτρη, αγαπητέ μου Θεοδόση, αγαπητέ κύριε Καπάκη Ιωάννη, αγαπητέ μου Δημήτρη Γιαννήση, νομίζω ότι από σήμερα το εγώ και το εσύ δεν χωράει. Και κύριε Ελευθέρη Εμπάλα, από σήμερα το εγώ και το εσύ δεν χωράει. Από σήμερα πρέπει να φύγετε από εδώ με μια λέξη, εμείς. Γιατί μόνο εμείς μπορούμε να φτιάξουμε και να χτίσουμε την καλύτερη Άνδρου. Και αυτά... και αυτά που είπατε και υποσχεθήκατε στο λαό μας τις προηγούμενες μέρες να μπορέσετε να τα κάνετε πραγματικότητα. Εμείς θα είμαστε κοντά σας, η τοπική εκκλησία, η Ιερά Μητρόπολης, να συνεισφέρουμε στο κατά δύναμη και μέσα στους διακριτούς μας ρόλους ό,τι μπορούμε για να μπορέσουμε πράγματι να βοηθήσουμε σε αυτόν τον αγώνα και σε αυτή σας την προσπάθεια. Εύχομαι λοιπόν μέσα από την καρδιά μου και με τις ευχές των εδώ καλών και σεβαστών πατέρων μας, προεξάρχοντος του πολυσεβάστου Γέροντος Ευδοκίμου, με την ευλογία και τη χάρη του Θεού και την προστασία υπό το ομοφόριο της Παναγίας μας της Θεοσκέπαστης, να ευθυδρομήσει το καράβι που ξεκινάει αυτές τις μέρες το ταξίδι του. Είναι εδώ οι εφοπλιστές μας, είναι εδώ οι καπεταναίοι μας, είναι εδώ οι άνθρωποι που δόξασαν και δοξάζουν και τιμούν την Άνδρο με τις ελληνικές σημαίες στα καράβια τους και μας κάνουν υπερήφανους. Ένα τέτοιο ταξίδι ξεκινάτε. Κρατήστε γερά το πιδάλιο. Θα έρθουν και δύσκολες στιγμές. Θα έρθουν και συννεφιές, θα έρθουν και φουρτούνες, θα έρθουν και τρικυμίες, θα έρθουν και μεγάλα κύματα. Αλλά θα έρθουν και ημέρες γαλήνης και ενηνεμίας. Όσο πιο κρατάτε γερά το πιδάλιο, τόσο το καράβι θα ευθυδρομεί και θα βρίσκει το δρόμο του. Είδα μια αφίσα ερχόμενος που έλεγε «Η καπετάνης Άνδρος είναι καπετάνης Άνδρος, όχι μόνο του Αιγαίου, αλλά των ωκεανών όλου του κόσμου». Αυτή λοιπόν την καπετάνησα, να την τιμήσουμε, να την δοξάσουμε και να την κάνουμε όσο μπορούμε καλύτερη. Να είστε άξιοι. Συγχαρητήρια. Φίλε Δημήτρη, το ταξίδι ξεκινάει. Ένα ταξίδι όμορφο, ένα ταξίδι γεμάτο ελπίδα, ένα ταξίδι γεμάτο προσδοκίες, αλλά συγχρόνως και ένα ταξίδι δύσκολο και ένα ταξίδι ευθύνης, μεγάλης ευθύνης. Όμως για να είμαι ειλικρινής, δεν σε φοβάμαι. Ούτε σένα, ούτε του συνεργάτε σου. Άλλωστε, έχεις γαλουχηθεί μέσα σε μια περιφερειακή παράταξη, την παράταξη του Νοτίου Αιγαίου,
Περιφερειάρχη του Γιώργου του Χατζημάρκου, που ήταν η πρώτη πολιτική παράταξη που ανέδειξε την ευθύνη και όχι την αρμοδιότητα. Και αυτό να το θυμάσαι, Δημήτρη, να το θυμάσαι καθημερινά. Δεν περιορίζεσαι στις αρμοδιότητές σου, αναλαμβάνεις την ευθύνη για όλα. Και είμαι σίγουρος ότι αυτό θα κάνεις. Η Ιωνή είναι καλή. Το πολιτικό μέλλον προβλέπεται ευίωνο. Οι συνθήκες είναι πολύ καλές. Οι σχέσεις μεταξύ Δήμου, Περιφέρειας, νομίζω ότι είναι περιττό, αλλά οφείλω να το δηλώσω. Ήταν καλές και θα παραμείνουν εξίσου καλές, διότι δεν υπάρχει πρώτος και δεύτερος βαθμός. Υπάρχουν τα προβλήματα και οι άνθρωποι που έχουν δώσει όρκο απέναντι στην κοινωνία να δίνουν λύσεις στα προβλήματα. Επομένως, θα είμαστε δίπλα σου συνεχώς, καθημερινά, στα μικρά και στα μεγάλα. Δεν θα σας κουράσω πολύ και δεν πρέπει. Άλλωστε, είναι η μέρα χαράς, είναι η μέρα απλών χαιρετισμών, δεν είναι η μέρα απολογισμού ούτε του πολιτικού έργου, ούτε πολιτικών εξαγγελιών. Θέλω να κλείσω με μια χειρονομία συμβολική. Δημήτρη, εδώ έχουμε 5 δάχτυλα. Βλέπω τον Δημήτρη, τον Θεοδόση, τον άλλο Δημήτρη, τον Γιάννη και τον Λευτέρη. Αν αυτά κλείσουν, θα γίνεται μία γροθιά για την Άνδρο. Και αυτό πρέπει να κάνετε και εμείς θα είμαστε δίπλα σας. Καλή επιτυχία σε όλους. Καλησπέρα σας. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση που μου απέθυνες. Με μεγάλη χαρά ήρθα στο νησί της Άνδρου. Ένα νησί που αγαπώ πολύ. Θέλω να ευχηθώ στη παράταξή σου, αλλά και στους υπόλοιπους, στην αντιπολίτευση. Καλή δύναμη να συνεχίσετε μαζί, να είσαστε ένα. Και από τη θέση που είμαστε και εγώ και ο Φίλιππος ο Φόρτωμας και ως ο Υπουργός, θα είμαστε κοντά σας, να μαχόμαστε από εκεί που μας στείλατε εσείς, στη Βουλή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ναι, το αποδείξαμε πρόσφατα στην εντολή που μας δώσατε και το κάναμε πράξη, γιατί έτσι έπρεπε να σας βοηθήσουμε. Να έχετε καλή δύναμη και η Παναγία Θεοσκέπαστη να σας δίνει δύναμη και φώτιση, αγάπη στις ψυχές σας για αυτό το όμορφο και ευλογημένο νησί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη στήριξή σας στις εθνικές εκλογές. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Με στηρίξατε σαν να είμαι το δικό σας το παιδί και έτσι να υπολογίζετε σε μένα. Σας ευχαριστώ πολύ, πολύ, πολύ. Είναι πολύ μεγάλη τιμή και χαρά βέβαια να είμαστε εδώ στο νέο ξεκίνημα από μια άλλη θέση για τον Δημήτρη Λοτσάρη. Και ακούγοντας όλα αυτά τα πολύ καλά λόγια, εγώ θα ήθελα από το βήμα αυτό να ευχηθώ μια παραγωγική θητεία, δημιουργική θητεία, για τη δικιά του δημοτική παράταξη και για τους συνεργάτες του, για όλους τους υπαλλήλους στο Δήμο, να έχουμε καλή δύναμη, βέβαια στους πρόεδρους των τοπικών κοινοτήτων, αλλά και στα συμβούλια τους, τα οποία είναι πολλά, αρκετά και πολύ δυνατά στο νησί της Άνδρου, να έχουν δύναμη και να μεταφέρουν τις απόψεις της κοινωνίας και των τοπικών κοινωνιών και των χωριών και στο Δημοτικό Συμβούλιο αλλά και στο Δήμαρχο και να παλεύουν γι' αυτά. Και βέβαια στις υπόλοιπες δημοτικές παρατάξεις να ευχηθώ καλή δύναμη και βέβαια νομίζω ότι η σύνθεση πρέπει να είναι πάνω απ' όλα, η σύνθεση ώστε να πάμε ακόμα πιο μπροστά την Άνδρο μας. Γιατί εγώ από το νησί της Τίνου είμαι πολύ κοντά στην Άνδρο και ξέρετε ότι έχω πολλούς κοινούς δεσμούς με εσάς. Οπότε όλοι εμείς θα παλέψουμε και με τον πρώτο και με τον δεύτερο βαθμό της τοπικής αυτοδιοίκησης για θέματα της Άνδρου. Χέρι-χέρι λοιπόν η πολιτεία και η νέα κυβέρνηση, εμείς όπως αποδείξαμε λίγο καιρό πριν με το νομοθέτημα και με τις αλλαγές για τον Κλισθένη, φέραμε τις αλλαγές και για το Γενικό Γραμματέα στους νησιωτικούς δήμους πέρα από πληθυσμιακά κριτήρια, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, και βέβαια και με τον Δημήτρη Λοτσάρη και με τις δικές του εισηγήσεις και με των υπόλοιπων αυτοδιοικητικών.
Και βέβαια ένας άλλος θεσμός, ο συμπαραστάτης του Δημότη και της επιχείρησης. Οπότε και οι νησιωτικοί δήμοι θα μπορούν να έχουν και γενικό γραμματέα, που είναι πολύ σημαντικό για τη διοίκηση, καθώς και οι παλιότεροι ξέρουν, αλλά και με την ορμή των νέων νομίζω ότι μπορούν να καταφέρουν πολλά για την Άνδρο μας. Οπότε χέρι-χέρι και η πολιτεία και ο πρώτος και ο δεύτερος βαθμός θα είμαστε εδώ να παλεύουμε για την Άνδρο, για θέματα. Οπότε περιμένουμε από εσάς, αλλά και εμείς θα φέρουμε προτάσεις ώστε να παλέψουμε για την Άνδρο. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλή θητεία στο νέο Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά και στα τοπικά συμβούλια. Να είστε καλά, καλή δύναμη. Σεβαστοί ιερείς, αξιότιμη βουλευτή Κυκλάδων, αξιότιμη βουλευτή Κυκλάδων, αξιότιμη κυρία Αντιπεριφερειάρχη, αξιότιμη δήμαρχε, αξιότιμη δημοτική και τοπική σύμβουλη, αξιότιμη εκπρόσωποι της ναυτιλίας μας, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, καλησπέρα σας. Τα χρόνια που πέρασαν μας βρήκαν είτε μαζί, είτε πολιτικά όχι μαζί, απέναντι σε αιρετούς και συμπολίτες μας. Δεν είχαμε να μοιράσουμε διαφορές. Είχαμε να διαχειριστούμε προβλήματα και ανησυχίες για το καλό του τόπου μας. Πορευτήκαμε με γνώμονα το καλύτερο για τον τόπο που είχαμε την ευλογία να κληρονομήσουμε από τους πατεράδες μας και από τους παππούδες μας. Και πιστεύουμε ότι ως Δημοτική Αρχή πράξαμε το καλύτερο δυνατό. Διεκδικήσαμε και εξασφαλίσαμε χρηματοδοτήσεις για έργα. Πετύχαμε την αναγνώριση του νησιού μας ως τουριστικού προορισμού με αξιώσεις. Χαρήκαμε όταν πήραμε βραβεύσεις. Λυπηθήκαμε όταν δεν μπορέσαμε να ανταποκριθούμε σε όλες τις απαιτήσεις των κατοίκων. Μια πορεία 5 ετών στο Δήμο έκλεισε. Στη δύσκολη και πολύ σημαντική αυτή πορεία βρίσκονται όμορφες αλλά και άσχημες στιγμές. Στόχοι που επιτεύχθηκαν αλλά και εκείνοι που δεν καταφέραμε να ολοκληρώσουμε. Άνθρωποι που έγιναν φίλοι, αλλά και κάποιοι που μας ευνηδίασαν αρνητικά με τη στάση τους. Μοναδικός σκοπός όμως είναι να έχουμε τη δύναμη και το κουράγιο να προσφέρουμε για τη μικρή μας πατρίδα. Για το λόγο αυτό κρατάω μόνο τα καλά, μόνο τα θετικά, που πιστέψτε με είναι πολλά. Ως επικεφαλής του Συνδυασμού Άνδρος Νέοι Ορίζοντες, θέλω να συγχαρώ τον εκλεγέντα Δήμαρχο κύριο Δημήτρη Λοτσάρη και όλους τους εκλεγέντες δημοτικούς και τοπικούς συμβούλους και να ευχηθώ καλή δύναμη στο έργο τους. Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς τους παρευρισκόμενους απόψε εδώ στο ανοιχτό θέατρο Άνδρου, σε αυτό το διαμάντι του νησιού μας, στην τελετή της ορκομοσίας της νέας μας Δημοτικής Αρχής. Ευχαριστώ τους δημότες της Άνδρου που μας εμπιστεύτηκαν και με την ψήφο τους μας κατέταξαν πρώτους την πρώτη Κυριακή ανάμεσα σε 5 υποψηφιότητες και δεύτερους την δεύτερη Κυριακή, δίνοντας μας έτσι το θεσμικό ρόλο και πολύ σημαντικό όμως της μείζωνος αντιπολίτευσης. Είναι χρέος μας να τους εκπροσωπήσουμε όλους και να τους εκπροσωπήσουμε επάξια για να διεκδικήσουμε το καλύτερο δυνατό για το νησί μας. Μετά τα αποτελέσματα της εκλογικής διαδικασίας ήρθαμε σήμερα να δώσουμε όρκο πίστης και ευθύνης απέναντι σε όλους εσάς τους δημότες μας. Όρκο στους νόμους και στους θεσμούς του κράτους που καλούμαστε να υπηρετούμε. Αγαπητοί μου φίλοι, το νέο Δημοτικό Συμβούλιο αποτελεί ένα κράμα παλαιών και νέων ανθρώπων που ασχολούνται για πρώτη φορά με την αυτοδιοίκηση. Η αυτοδιοίκηση ζητά θυσίες. Ζητάει το χρόνο μας, πολύ χρόνο, τη διάθεσή μας και πολλές φορές την αποκλειστική μας ενασχόληση πέρα από τις όποιες οικογενειακές ή τις προσωπικές μας υποχρεώσεις. Αυτή την αυτοδιοίκηση οφείλουμε να υπηρετήσουμε με πολλές θυσίες της προσωπικής μας αλλά και της επαγγελματικής μας ζωής. Να εργαστούμε σκληρά, έντιμα, χωρίς σκοπιμότητες, μακριά από κάθε ιδιοτέλεια ή προσωπικό συμφέρον. Για εμάς η αντιμετώπιση των προβλημάτων
απαιτεί τη συλλογικότητα, τη σύνθεση, τη διαφάνεια και τον έλεγχο για ό,τι πράττει η διοίκηση. Θεωρώ και είμαι σίγουρος ότι η θεσμικά διακριτή ρόλη μειοψηφιών και πλειοψηφίας δεν θα αποτελέσουν εμπόδιο για συνεργασία και συμπόρευση απέναντι στα σημαντικά προβλήματα του νησιού μας. Αναγνωρίζουμε την έκφραση της διαφορετικής άποψης και της καλόπιστης κριτικής. Γι' αυτό και τόσο εγώ ως Δήμαρχος, όσο και στο σύνολό της η Δημοτική Αρχή κατά την προηγούμενη θητεία, ήμασταν πάντα ανοιχτοί στο διάλογο με τους συμπολίτες μας, αιρετούς και δημότες. Οι θέσεις ευθύνης που κι εγώ ο ίδιος στο παρελθόν έχω υπηρετήσει, είτε ως γιατρός, είτε ως δήμαρχος, είτε ως δημοτικός σύμβουλος, με δίδαξαν πολλά στη ζωή και στην πορεία μου στην αυτοδιοικητική μου εξέλιξη. Σκοπός δεν είναι άλλος από το κοινό καλό και την από κοινού προσπάθεια για την πορεία αυτού του τόπου, που τόσο πολύ όλοι αγαπάμε. Πιστεύω πως η καθημερινή επαφή με το Δημότη είναι απαραίτητη και είναι αυτή που μας βοηθάει να αφουγκραζόμαστε τις ανάγκες και να βρίσκουμε λύσεις στα ζητήματα της καθημερινότητας. Στα νέα δεδομένα, στο νέο νόμο του Κλισθένη, έχουμε χρέος να ανταποκριθούμε και εμείς σαν αντιπολίτευση, αφήνοντας πίσω τα κακό σκήμενα και αναζητώντας διεξόδους. Η εμπειρία μας στην αυτοδιοίκηση μας έχει διδάξει ότι στο Δήμο Άνδρου δεν έχουν χώρο μικροκομματικοί, απαρχαιωμένοι σχεδιασμοί. Δεν έχουν χώρο εμπάθειες και προσωπικές διαφορές. Αντίθετα, οφείλουμε όλοι μαζί να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα, γιατί μόνο τα προβλήματα είναι ο αντίπαλός μας. Θα ήθελα από τη νέα μου θέση να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους και συνεργάτες μου που με στήριξαν στη μέχρι τώρα αυτοδιοικητική μου πορεία. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους υπαλλήλους που εργάστηκαν με ζήλο και στα στελέχη μου για τη συνεργασία μας όλα αυτά τα 5 χρόνια. Ευχαριστώ την οικογένειά μου που αντέχει και με στηρίζει όλα αυτά τα χρόνια. Και τέλος, ευχαριστώ όλους εσάς που μου δώσατε το 2014 την τιμητική θέση του Δημάρχου Άνδρου και είχα την ευκαιρία και την τιμή να υπηρετήσω τον τόπο μου από αυτή τη θέση και τώρα τη θέση του επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης. Κλείνοντας, σας βεβαιώνω όλους ότι η προσπάθεια των εκλεγμένων μελών του συνδυασμού μας από τις θέσεις του στο νέο Δημοτικό Συμβούλιο θα είναι συνεχής, χωρίς σκοπιμότητες και πάντα για το κοινό όφελος, για το κοινό καλό του τόπου μας. Δεσμευόμαστε ότι θα αγωνιστούμε υπεύθυνα και με συνέπεια, ώστε να προωθηθούν και να υλοποιηθούν από το νέο Δημοτικό Συμβούλιο οι θέσεις μας με βασικό γνώμονα τις ανάγκες της κοινωνίας μας. Σήμερα είναι μια μέρα δημοκρατίας. Το νέο κεφάλαιο που ανοίγει για το Δήμο μας ελπίζουμε και ευχόμαστε να δικαιώσει την επιλογή των Δημοτών για το καλό του τόπου, για το καλό όλων μας. Σας εύχομαι πάνω απ' όλα υγεία, ευτυχία για εσάς και τις οικογένειές σας και να είστε σίγουροι ότι ο αγώνας θα είναι συνεχής με στόχο να φτιάξουμε ένα καλύτερο αύριο για μας και για τα παιδιά μας. Ευχαριστώ πολύ. Σεβαστοί πατέρες, αξιότιμοι εκλεκτοί προσκεκλημένοι, αγαπητοί συνάδελφοι της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού, αγαπητοί φίλες και φίλοι συμπολίτες. Ο ανεξάρτητος συνδυασμός άνθρωπος της ζωής μας, τον οποίο έχω την τιμή να εκπροσωπώ, είναι έτοιμος και αυτή τη φορά να αναλάβει τις ευθύνες που τα αναλογούν και σε αυτή τη νέα δημοτική περίοδο. Είναι έτοιμος να τιμήσει την εντολή και την εμπιστοσύνη των συνδημοτών μας και να ασκήσει μια γόνιμη και μια δημιουργική αντιπολίτευση. Προσήρθαμε σήμερα εδώ με ήσυχη τη συνείδησή μας και σας κοιτάζουμε στα μάτια, γιατί συμμετείχαμε σε έναν εκλογικό αγώνα, σε αυτές τις εκλογές, και δώσαμε τον αγώνα μας,
με ένα γνήσιο πολυσυλλεκτικό και αντιπροσθετικό σχήμα που το διέκρινε η γνώση, η εμπειρία, αλλά και η σεμνότητα. Και γιατί, παρότι δεχθήκαμε συκοφαντίες, πολύ λάσπη θα έλεγα, χτυπήματα κάτω από τη μέση, εμείς σταθήκαμε ως παράταξη στο ύψος των περιστάσεων, το προσπεράσαμε αυτό και κάναμε έναν έντιμο και καθαρό προεκλογικό αγώνα καθ' όλη τη διάρκεια, από την αρχή μέχρι το τέλος και με επικοδομητικό λόγο. Θέλω να ξεκαθαρίσω από την αρχή και είναι και πάρα πολύ σημαντικό ότι μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο εμείς θα στηρίξουμε όλες τις θετικές πρωτοβουλίες που θα φέρει η Δημοτική Αρχή. Αλλά και βέβαια δεν θα χαριστούμε σε κανένα. Ο ρόλος της αντιπολίτευσης είναι πάρα πολύ σημαντικός και είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε με υπευθυνότητα. Αυτό αποτελεί και τη δέσμευση απέναντι στους συνδημότες μας που μας εμπιστεύονται και ουσιαστικά ενώνουν τις ελπίδες τους και τις αγωνίες τους με τις δικές μας. Δεσμεύομαι ότι εγώ προσωπικά αλλά και το σύνολο των όλων των κλεγμένων δημοτικών συμβούλων θα προσφέρουν πολύ σημαντικές υπηρεσίες στο Δήμο μας και θα προσπαθήσουν να κάνουν το καλύτερο δυνατό. Ξέρω ακόμα και οι συμπολίτες μας που δεν μας ψήφισαν προσδοκούν από μας. Προσβλέπουν σε μας και εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να σταθούμε δίπλα στο λαό και στον τόπο. Εκείνο που θα ήθελα να πω και αυτό και το επιβάλλει, το είπε και ο προηγουμένος και ο απερχόμενος Δήμαρχος, ότι ο Κλισθένης προβλέπει πολύ συγκεκριμένα πράγματα και συνεργασίες και που απαιτούν και κοινωνιολογική. Ήταν ένας νέος νόμος ο οποίος δεν πρόλαβε να δοκιμαστεί στην πράξη, παρότι έδινε τη δυνατότητα δημιουργίας βιώσιμων συνεργασιών από τις παρατάξεις με ένα, θα έλεγα, δημόσιο και έντιμο προγραμματικό λόγο. Η αλλαγή του νόμου η εσπεσμένη αλλαγή του νόμου που έγινε για δήθεν, περί δήθεν κυβερνησιμότητας, ουσιαστικά ανατρέπει με τεχνητό τρόπο την πρόσφατη λαϊκή ετυμιγορία και ουσιαστικά απαξιώνει το Δημοτικό Συμβούλιο και τους Δημοτικούς Συμβούλους, μεταφέροντας αρμοδιότητες σε διορισμένες επιτροπές. Τελειώνω να πω και κάτι άλλο. Εμείς θα είμαστε εδώ βασισμένοι στις αρχές μας που είναι η διαφάνεια και η αξιοκρατία και κυρίως με έμφαση στην αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού. Θέλουμε να υπάρξει η απαραίτητη νομιμότητα και κυρίως το μέλημα για την ίδια την κοινωνία. Θέλουμε η Άνδρος λοιπόν να προχωρήσει μπροστά και κλείνοντας να ευχηθώ καλή θητεία στους όλους τους δημοτικούς συμβούλους, καλή θητεία στη νέα διοίκηση και σας ευχαριστώ πολύ. Αγαπητοί εκπρόσωποι του Ελληνικού Κοινοβουλίου, αγαπητή Κατερίνα Μανογιού, αγαπητέ Φίλιππα Αφόρτωμα, καλορίζικη, σιδερένη, σας στέλνουμε κοντά μας και εμείς και όλοι οι Άνδρος. Αγαπητέ κύριε Αντιπεριφερειάρχη, φίλε Γιώργο Λονταρίτη, αγαπητέ πρόεδρε του Περιφερειακού Συμβουλίου, φίλε
Κώστα Μπιζά. Αγαπητοί εκπρόσωποι του εφοπλισμού, αγαπητοί μου ανδριώτες και ανδριώτισσες, δεν θα σας κουράσω καθόλου. Γυρίζω μετά από 17 χρόνια για να, και σας ευχαριστώ όλους, για να μπω σε ένα κτίριο που το 2000 με το τότε Δημοτικό Συμβούλιο το κάναμε πράξη. Ελπίζω και εύχομαι στο τέλος αυτής της θητείας που όλοι προσβλέπουμε στο κοινό καλό, γιατί τουλάχιστον από την 20χρονη παρουσία μου, είτε σαν δήμαρχος είτε σαν μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου, δεν έχω δει ποτέ κακές προτάσεις να έρχονται στο Δημοτικό Συμβούλιο. Υπήρξα και εγώ στην αντιπολίτευση, αλλά ήμουν σίγουρα ένας άνθρωπος ο οποίος συνέθετε. Ένας από τους ακόμα σημαντικούς λόγους που αποφάσισα να επιστρέψω είναι για να ενώσω με τη γνώση και την εμπειρία σε αυτή τη σύγχρονη εποχή μέσα από αυτόν τον ιδιόρυθμο νόμο που μας έφερε σε αυτές τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Προσβλέπαμε όλοι στην καλή διάθεση και την εμπειρία που έχει ως μέλος του Περιφερειακού Συμβουλίου και Έπαρχος του νησιού ο Δημήτρης Ολοτσάρης, και έτσι τουλάχιστον σε ό,τι με αφορά, μαζί με όλες μου τις δυνάμεις και την γνώση, θα είμαι κοντά του και ελπίζω ότι και τα υπόλοιπα 20 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, γιατί αυτό σήμερα είναι εκείνο το οποίο θέλετε να ακούσετε από τα χείλη τα δικά μας, να είμαστε όλοι μία γροθιά, όπως είπε ο Γιώργος Ελαταρίτης. Εγώ προσωπικά θα το κάνω πράξη. Κυρία Μαρία Γλινού, με ιδιαίτερο σεβασμό στο πρόσωπό σας, σας δηλώνω, επειδή υπήρξα την ίδια χρονική στιγμή μαζί με τον αείμνηστο Γιάννη Γλινό, συνεργάτης, ότι θα συνεχίσουμε σε αυτό το πνεύμα, αλλά μέσα στη σύγχρονη εποχή με τις ανάγκες οι οποίες προκύπτουν. Και τελειώνω, και ας μου επιτραπεί κάτι ιδιαίτερο. Ένας από τους άλλους κυρίαρχους λόγους που αποφάσισα να είμαι ξανά υποψήφιος είναι, κυρίες και κύριοι, γιατί ανάμεσά μας βρίσκεται ένα άτομο το οποίο οι περισσότεροι το γνωρίζουμε. Το γνωρίζει και ο Δημήτρης, το γνωρίζει και ο Θοδόσης, το γνωρίζει και ο Γιάννης, το γνωρίζει και ο Λευτέρης, το γνωρίζουν πάρα πολύ. Το οποίο προσπαθεί από το 2000 να εγκαταστήσει σε αυτό το νησί της Άνδρου μία μονάδα τεχνητού νεφρού. Λέμε λοιπόν ότι μαζί με το καινούριο πλέον νοσοκομείο που θα πρέπει να μας βοηθήσουν όλοι οι παράγοντες που απόψε είναι κοντά μας, να μπορέσουμε στο τέλος της τετραετίας να το κάνουμε πράξη. Για να είμαστε κοντά σου όλοι μαζί αυτή τη φορά. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, πριν από 30 χρόνια με μαύρο μουστάκι και με κατάμαυρα μαλλιά και πολλά μαλλιά, έκανα την πρώτη μου ορκομοσία. Μαζί με τον πατέρα μου, ο οποίος δεν είναι σήμερα κοντά μας, που τότε ήταν αντιπρόεδρος στην κοινότητα Λαμπίνων και εγώ πρόεδρος. Προσπαθώντας τότε ο αείμνηστος πατέρας μου να μου περιορίσει το χαρακτήρα τον εκρηκτικό, προσπάθησε από την πρώτη μέρα να με πείσει ότι αυτό το οποίο πρέπει να γίνει σε τοπική αυτοδιοίκηση είναι να υπάρχει συνεργασία. Να μην υπάρχει αντιπολίτευση. Σήμερα άκουσα και στεναχωρέθηκα από τους επικεφαλείς των άλλων συνδυασμών πριν του Δημήτρη, ότι θα κάνουμε αντιπολίτευση. Εγώ λοιπόν τώρα, μετά από 30 χρόνια, τότε ήμουν 26 χρονών, μετά από 30 χρόνια, με το άσπρο μου μουσί και το άσπρο μου μουστάκι και το άλοθη που μου δίνουν αυτά τα χρώματα πλέον και το ακαταλόγιστο που μου δίνουν, θα πω δύο πράγματα. Μία συμβουλή και μία δήλωση. Η συμβουλή μου είναι προς όλους, ότι θα πρέπει να είμαστε απόλυτα ενωμένοι με συνεργασία, να στηρίξουμε τον Δήμαρχο, τον θέλουμε, δεν τον θέλουμε, αυτός είναι για τα επόμενα 4 χρόνια, ούτως ώστε να μπορέσει να πάει μπροστά το νησί. Θα πρέπει οι νεοεκλεγμένοι να μπουν όχι με τη θεωρία που μπήκαμε εμείς πριν 30 χρόνια, αλλά να μπουν με τη θεωρία ότι δεν υπάρχει αντιπολίτευση, στήρα αντιπολίτευση.
Δεν υπάρχει ο λαϊκισμός. Πρέπει αυτά να τα πετάξουμε έξω από το Δημοτικό Συμβούλιο. Και σε συνεργασία, σαν μια γροθιά, όπως είπε και ο αξιότιμος κ. Αντιπεριφερειάρχης, να βοηθήσουμε τον Δημήτρη να πετύχει. Γιατί η επιτυχία έχει ένα μεν πατέρα, αλλά η αποτυχία, να ξέρετε, έχει πάρα πολλούς πατεράδες και να την πληρώσουμε όλοι και κυρίως στο νησί. Αυτή είναι λοιπόν η νουθεσία μου λόγω της ηλικίας μου και της εμπειρίας μου, αθέτη, γιατί σας λέω ότι αυτή σήμερα είναι η 8η οργομοσία μου. Και τέλος, θα κάνω μία δήλωση ότι εγώ και οι συνεργάτες μου μέσα και έξω στο Δημοτικό Συμβούλιο θα στηρίξουμε απόλυτα τον Δημήτρη να πετύχει σε αυτή την θητεία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Υπάρχει κουρακή σεβαστή πατέρες, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, κύριε Πρόεδρε του Περιφερειακού Συμβούλιου, κυρία Βουλευτή, κυρία Μοναγιού, κύριε Βουλευτή, κύριε Φόρτωμα, αγαπητοί προσκεκλημένοι, φίλες και φίλοι. Είναι ιδιαίτερη χαρά απόψε η οργομοσία του Δημάρχου και του Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά με την παρουσία σας την κάνετε ξεχωριστή. Η τόση μεγάλη προσέλευση είναι συγκινητική. Η Άνδρος θέλει πολλή δουλειά. Όπως είπε ένας φίλος, οι πολιτικοί κρίνονται καθημερινά και όχι στο τέλος της θητείας. Γι' αυτό λοιπόν και ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο και τα τοπικά συμβούλια θα πρέπει να δουλεύουν καθημερινά και να είναι αποτελεσματικοί. Εύχομαι καλή επιτυχία στο έργο τους, καλή δύναμη. Θα είμαστε δίπλα, το Επαρχείο και ο Δήμος έχει κοινό σκοπό την Άνδρο. Θα είμαστε δίπλα και η συνεργασία θα είναι άψογη. Ρίξτε και εμείς όμως. Θα ήθελα να περιγράψω κάποια συναισθήματα που έχω σήμερα, που πραγματικά το ισχυρό μήνυμα ενότητας που στέλνει η παρουσία σας και το χειροκρότημά σας σήμερα, ελπίζω και θα δουλέψω προς αυτήν την κατεύθυνση να φτάσει και στα 21 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά και σε όλους τους εκλεγμένους. Αυτή την ομιλία θα ήθελα να την αφιερώσω σε τρεις ανθρώπους που δεν είναι πλέον κοντά μας. Στο γιατρό και αυτοδιοικητικό Νίκο Θεολόγου. Στον άνθρωπο που μαζί συναποφασίσαμε την αναγκαιότητα να ασχοληθούμε με τον πρώτο βαθμό, τον άνθρωπο που με βοήθησε να ανακαλύψω πόσο αγαπάω αυτόν τον τόπο και με ενέπνεε γιατί μέχρι το τέλος της ζωής του ασχολιόταν με αυτόν τον τόπο, τον Δήμαρχο Γιάννη Γλινό. Και την πολύ αγαπημένη μας γιατρό των φτωχών που σήμερα αποχαιρετήσαμε, τη Θέκλη. Παρόλο που αποχώρησα, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον σεβασμιότατο για την παρουσία του, γιατί ήξερα ότι συμβάλανε πολύ και θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον κύριο Καμπάνη και τον κύριο Ηλιόπουλο που συμβάλαν να είναι εδώ και να μας ευλογήσει. Θα ήθελα να ευχαριστήσω για την παρουσία του τον πατέρα Ευδόκιμο, τους σεβαστούς ιερείς, τον φίλο αντιπεριφερειάρχη Γιώργο Λεονταρίτη, τον δήμαρχο Μυκόνου, τον Κώστα τον Κουκά, που μαζί ξεκινήσαμε το 2010 την πορεία μας στην αυτοδιοίκηση και να τον συγχαρώ για την επανεκλογή του, τον δήμαρχο Άνδρο, τον Θεοδόση τον Σουσούδη, για ό,τι πρόσφερε και να είναι σίγουρος ό,τι καλό έχει κάνει, εμείς θα το συνεχίσουμε. Τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, τον Ελευθέρη τον Πάλα. Τα μέλη του απερχόμενου Δημοτικού Συμβουλίου που σήμερα μας τιμούν με την παρουσία τους. Τα μέλη του νυν Δημοτικού Συμβουλίου. Τον πολύ καλό μου φίλο, πρώην δήμαρχο Λίνδου, Μανώλη Παλά, που ήρθε από τη Ρόδο για να μας τιμήσει. Τον πολύ καλό μου φίλο και συνεργάτη, διοικητή του νοσοκομείου του Σάμου, πρώην αντινομάρχη Λάζαρο Θεόφιλο. Τους διατελέσαντες δημάρχους στην Άνδρο, τον κύριο Γιαννίση, τον κύριο Κυριάκο Δωμά, δεν ξέρω αν είναι ο κύριος Σπίτος. Ο κύριος Μάβγος μας ενημέρωσε ότι δεν μπορεί να παρευρεθεί για σοβαρούς λόγους. Θα ήθελα λοιπόν να σας καλωσορίσω σήμερα εδώ, στο ανοιχτό θέατρο, για να εγκαινιάσουμε μαζί μια νέα εποχή. Δεν είναι τυχαίο ο χώρος που επιλέξαμε. Επιλέξαμε αυτόν τον χώρο για να τιμήσουμε στο πρόσωπο του Αλκιβιάδη Τάτου όλους όσους προσέφεραν σε αυτό το νησί και θα συνεχίσουν να το κάνουν με την παρότρισή μας και με το σχέδιό μας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω σε αυτό το σημείο του
αδερφού Στεφάνου, τον Καπταγιανούλη τον Καμπάνη και τον Αλκιβιάδη και όλους όσους έχουν διάθεση και πρόθεση να βοηθήσουν τον τόπο μας. Σας θέλαμε μαζί σε αυτήν την ορκομοσία, αλλά σας θέλουμε μαζί σε όλη μας την πορεία. Θα είμαστε ο ένας δίπλα στον άλλον για να κάνουμε πράξη μαζί, το μαζί για την Άνδρο. Γιατί όλοι μαζί μπορούμε. Η Άνδρος και οι πολίτες της είναι πάνω από όλους και από όλα. Επίκεντρο της πολιτικής μας, όπως λέγαμε και προεκλογικά, είναι ο άνθρωπος, είναι οι άνθρωποι της Άνδρου. Βασικός στόχος, η βελτίωση της καθημερινότητας, το μόνιμο κατοίκων του νησιού μας. Στην κορφή της ατζέντα μας είναι οι καθημερινές ανάγκες και η άμεση επίλυση με πολύ καλή συνεργασία τοπικών και δημοτικών συμβούλων. Στόχος μας είναι ένας. Όλοι τούτοι εδώ οι άνθρωποι, οι οποίοι ζουν σε αυτόν εδώ τον τόπο, να μην νιώθουν πια οι εναπομείνοντες, να νιώθουν οι προνομιούχοι, να νιώθουν ότι είναι τυχεροί γιατί είναι τυχεροί που ζουν σε αυτόν τον ευλογημένο τρόπο. Θα δοθεί προτεραιότητα στην υγεία, στη σχολική στέγη που τόσο μας πονάει, στο οδικό δίκτυο, στη διαχείριση των απορριμμάτων, στην ανακύκλωση με έμφαση στη διαλογή, στην πηγή, στους νέους, στις εργαζόμενες μητέρες, στην ασφάλεια. Ονειρευόμαστε μια Άνδρο της νέας γενιάς, μια Άνδρο αυτάρκη. Θα δώσουμε έμφαση στον άμεσο σχεδιασμό και στην υλοποίηση έργων υποδομής. Είμαστε το τελευταίο νησί στις Κυκλάδες, στις υποδομές, κύριε Λεονταρίτη. Με δική μας ευθύνη, αλλά αυτό είναι ένα αποτέλεσμα χρόνων, το οποίο δεν μπορεί να συνεχιστεί. Θα είμαστε διεκδικητές μαζί με τον νέο έπαρχο, τον Δημήτρη τον Λάσχαρη, για να μπορέσουμε να σχεδιάσουμε και να προωθήσουμε τα βασικά έργα υποδομών. Πρέπει άμεσα λοιπόν να εκτελεστούν βασικά έργα, όπως είναι η είσοδος του νησιού, το λιμάνι του Γαβρίου, η κατασκευή του Χιτή, η διαχείριση των επιφανειακών νερών μέσω των υδατοδεξαμενών και η συντήρηση όλων των δικτύων, το κλειστό γυμναστήριο του Γαβρίου, η εύρημη και η νόμιμη λειτουργία της Μαρίνας στον Πατζή, η αποπεράντωση των λιμανιών της χώρας και του ελευτικού καταφυγίου του Κορθίου, ο βιολογικός Γαβρίου Πατζή, ο περιφερειακός της χώρας, που τέλος πάντων ήρθε η ώρα αυτή η λειτουργία, η κυκλοφοριακή, να μπει σε μια τάξη και να αποφορτιστεί τον υπουργό. Επίσης, το κλειστό πνευματικό κέντρο που ήδη έχει σχεδιάσει για μας η ομάδα του κυρίου Τάτου, εδώ δίπλα. Είναι στόχος της τετραετίας αυτό το έργο να έχει υλοποιηθεί. Επίσης, η αξιοποίηση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Είμαστε ένα νησί το οποίο έχουμε και παράδοση και πολιτισμό και μνημεία. Ως έπαρχος και με την παρότρυση του Γιάννη του Γλυνού, είχαμε σχεδιάσει ένα σχέδιο εκδηλώσεων με στόχο ο τοπικός πληθυσμός να γνωρίσει και να αγαπήσει τα μνημεία του. Νομίζω ότι ήδη και στο Στρόβιλα και στον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο αυτό έχει δείξει σημαντικά σημάδια αναγνώρισης. Ο στόχος μας είναι ο σχεδιασμός για το νησί να γίνει με στόχο την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και με ένα σχέδιο βιώσιμης και ισόρροπης ανάπτυξης. Πρέπει να εκτιμήσουμε αυτά που έχουμε, τις αναβαθμίδες, τα μνημεία και να προχωρήσουμε στην ανάδειξή τους. Ο σημαντικός πυλώνας του νησιού μας είναι η ναυτοσύνη και η ναυτική μας παράδοση. Το επάγγελμα του ναυτικού έχει το κοινό χαρακτηριστικό ότι ενώνει όλο το νησί, γιατί όλα τα χωριά έχουν ναυτικό. Η ίδρυση Ναυτικής Ακαδημίας είναι στις άμεσες προτεραιότητες μας. Και ζητώ από τους παρόντες και όχι μόνο εφοπλιστές την στήριξή τους. Ήδη έχουμε ξεκινήσει τις διαδικασίες
και θα συνεχίσουμε. Έχει γίνει προετοιμασία για την προηγούμενη Δημοτική Αρχή και θα συνεχίσουμε ώστε αυτό να γίνει στόχος, να γίνει αποτέλεσμα. Για όλα αυτά και για πολλά ακόμα θα συνεργαστώ και με τα 21 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, με όλες τις παρατάξεις και με τον καθένα ξεχωριστά. Ας αφήσουμε πίσω τις διαφορές. Μιας και στην πρόσφατη εκλογική αντιπαράθεση των 5 δημοτικών συνδυασμών, το οριακής διαφοράς αποτέλεσμα δηλώνει αυτό το μήνυμα που λάβαμε και σήμερα εδώ. Ότι οι Ανδριώτες θέλουν συνεργασία. Φτάνει πια στη Διχόνια. Προτείνω όλοι να δουλέψουμε πάνω σε αυτά που μας ενώνουν. Και πιστέψτε με, είναι πολύ περισσότερα. Και να αφήσουμε στην άκρη αυτά που μας χωρίζουν. Το χρωστάμε όλοι στο νησί μας, το χρωστάμε όλους τους Ανδριώτες. Προϋπόθεση είναι μία, η ειλικρίνεια, μακριά από παραγωγισμούς και προσωπικές φιλοδοξίες. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους υπαλλήλους του επαρχείου και τους συνεργάτες μου στο Μουστάκιο Κληροδότημα για τη δημιουργική συνεργασία που είχαμε. Σας ευχαριστώ από την καρδιά μου. Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Περιφερειάρχη, τον Γιώργο τον Χατζημάρκο και τον Γιώργο τον Λονταρίτη. Δύο άνθρωποι που με έμαθαν να αγαπώ και να αναλαμβάνω την ευθύνη. Σας ευχαριστώ και η Άνδρος πιστεύει στη συνεργασία σας. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τον εκλογέντα δήμαρχο, έπαρχο, συγγνώμη, Λάσκαρη Δημήτρη, για τη συνεργασία που είχαμε και θα έχουμε. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω τη σύζυγό μου και τις δύο κόρες μου και όλη μου την οικογένεια για την απόλυτη στήριξη. Σας ευχαριστώ από την καρδιά μου. Θέλουμε το καλό και την προκοπή του νησιού, θέλουμε το καλό και την προκοπή όλων μας. Ήρθαμε για να ενώσουμε το νησί. Μπορούμε όλοι μαζί να υλοποιήσουμε το όραμά μας για την Άνδρο. Την Άνδρο που μας αξίζει. Την Άνδρο που ονειρευόμαστε και αγαπάμε. Την αρχόντισσα του Αιγαίου. Την Άνδρο που θέλουμε να παραδώσουμε στα παιδιά μας. Σας ευχαριστώ πολύ όλους για την παρουσία σας. Και επειδή έχουμε καθυστερήσει, θα ξεκινήσει άμεσα συναυλία. Οπότε όσοι θέλουν να αποχωρήσουν, μπορεί να αποχωρήσουν από τις πάνω σκάλες για να ξεκινήσει το πρόγραμμά μας. Σας ευχαριστώ πολύ και πάλι για την παρουσία σας.